παρούσα διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα το ρόλο των δυναμικών συστημάτων φυσικού φορτισμού προσχέσης στο σχεδιασμό. Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί το κέλυφος ως μέσο διαμεσολάβηση μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι η μελέτη των δυναμικών συστημάτων φωτισμού και σκίασης και ο τρόπος που προσεγγίζεται το θέμα είναι με την ενσωμάτωση των δυναμικών αυτών στοιχείων σε ακροτές προσώψεις. Μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί το πρώτο πακέτο εργασίας που αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση, τον ορισμό δικτών απόδοσης των συστημάτων πρόσωψης, αλλά και αναφορά σε συστήματα αξιολόγησης και κανονισμούς. Στην παρούσα φάση βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του δεύτερου πακέτου εργασίας που αφορά στη μελέτη των ανθρωπών προσώψεων, στα συστήματα φωτισμού και σκίασης, αλλά και στην απόδοση δυναμικών συστημάτων. Κάθε μία από αυτές τις επιμέρους φάσεις συνοδεύεται από δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό ή σε συνέδριο. Αντικείμενο της έρευνας του πρώτου πακέτου εργασίας που σχετίζεται με τη βιβλιογραφική κυρίως έρευνα αποτελούν διαφορετικές τυπολογίες προσώψεων, κριτήρια απόδοσης των προσώψεων, καθώς και τεχνολογίες συστημάτων φωτισμού και σκίασης με ιδιαίτερη έμφαση στα δυναμικά συστήματα. Με τον όρο δυναμικό σύστημα χαρακτηρίζουμε σκίαστρα τα οποία κινούνται κυρίως αυτοματοποιημένα. Η πρώτη αναφορά στα πλαίσια του πρώτου πακέτου εργασίας σχετίζεται με την ανασκόπηση των τεχνολογιών. Πρόκειται για κριτήρια απόδοσης προσώψεων, όπως η οπτική άνεση, η θάμπωση, η ηλιοπροστασία, η θερμική άνεση, ο φυσιοπτικός αερισμός και τα θερμικά κέντρα. Ιδιαίτερη εστίαση δόθηκε στα συστήματα φωτισμού και σκίασης, ενώ ταυτόχρονα έγινε ανασκόπηση υλικών αυτών των συστημάτων. Η δεύτερη αναφορά σχετίζεται με την ανασκόπηση κανονισμών και συστημάτων αξιολόγησης σε διεθνές επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έγινε περιληπτική αναφορά σε συστήματα όπως η LEED, Zero Energy Building, TV2 και Green Globes, ενώ αναλυτική αναφορά έγινε σε συστήματα της Asray 2,1 που χρησιμοποιείται στην Αμερική, της Ήψε στην Αγγλία, το αντίστοιχο σύστημα αξιολόγησης κενά που είναι στην Ελλάδα και τα Standard Beams στην Γερμανία. Τα συστήματα αυτά μελετήθηκαν κυρίως ως προς τις προδιαγραφές τους για τον φυσικό φωτισμό και τη θερμική άνεση. Η τελευταία αναφορά σχετίζεται με τους δείκτες απόδοσης. Έγινε επιλογή μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα δείκτων απόδοσης για τον φυσικό φωτισμό όπως ο παράγοντας φωτισμού και τα επίπεδα λαμπρότητας. Ταυτόχρονα έγινε έρευνα σχετικά με τις διαφορετικές μεθοδολογίες υπολογισμού της απόδοσης των συστημάτων φωτισμού και σκίασης. Ενώ τέλος, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη συμπεριφορά των χρηστών και στα μοντέλα αυτών των συστημάτων. Η πρώτη δημοσίευση στα πλαίσια της πρώτης φάσης έγινε στο συνέδριο LightFair το Μάιο του 2011 στην Αμερική και είχε ως τίτλο Dynamic Building Urban of Components and Systems. Η παρουσίαση σχετίζεται με νέα δυναμικά συστήματα, τόσο που έχουν εφαρμοστεί σε νέα κτίρια, είτε που βρίσκονται σε επίπεδο κατασκευών, σε επίπεδο ιδεών. Πρώτα παρουσιάστηκε το Kiefer Technic Showroom, το Heliotrace Facade System με τις αυτόματες πεσίδες από τη Μέσο ΑΕΜ, ανακλαστικό σκίαστρο που είχε κατασταθεί στο κτίριο Σοχαβάου στην Αυστρία, καθώς και ένα σύστημα το οποίο αναπτύσσεται από το Chancellor Polytechnic Institute, το οποίο ονομάζεται Integrated Concentrated Solar Facade System, κινείται και έχει ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές κυψέλες. Στο ίδιο συνέδριο έγινε παρουσίαση με θέμα The Role of Daylighting in Building Design from Concept to Design. Έγινε εστίαση στο ρόλο του κελίφους
και παρουσιάστηκαν παραδείγματα κτηρίων με συστήματα χωρισμού και σκέψης. Προχωρώντας στο επόμενο στάδιο, στη μελέτη συστημάτων χωρισμού και σκέψης, αντικείμενο έρευνας είναι οι αφροντές προσώπησης. Έγινε μελέτη της απόδοσης των δυναμικών συστημάτων, μελετήθηκαν ανακλαστικά ράφια, σκίαστρα, στατικές και κινούμενες πεσίδες. Το υπολογιστικό κομμάτι έγινε μέσα από προσομοιώσεις και με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων όπως το Energy Plus, το Daisy και το Radiance. Η πρώτη δημοσίευση στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του διδακτορικού έγινε στο συνέδριο International Congress on Architectural Envelopes τον Ιούνιο του 2012 στην Ισπανία και είχε ως τίτλο Modular Facade Concept Opportunities for Performance Criteria Integration. Στην παρουσίαση αυτή έγινε ανασκόπηση αρθρωτών προσώψεων, διάφορα παραδείγματα, και στη συνέχεια μελετήθηκε ένα παράδειγμα αρθρωτής πρόσωψης με ενσωματωμένα δυναμικά στοιχεία, τα οποία συγκρίθηκαν με μια συμβατή στατική πρόσωψη. Η δεύτερη δημοσίευση είναι στο συνέδριο Balkan Light τον Οκτώβριο στο Βελιγράδι και είχε ως θέμα Performance Evaluation of an Automatically Controlled Light Cell. Πρόκειται για τη μελέτη ενός κινούμενου ανακλαστικού ραφιού και μελετήθηκε κυρίως η απόδοσή του ως προς την ιδιότητά του να μεταφέρει το φωτισμό βαθύτερα μέσα στον χώρο, αλλά και το ενεργειακό ισοζύγιο. Στο διάγραμμα φαίνονται τα διαφορετικά επίπεδα της αυτονομίας σε φυσικό φωτισμό ως προς τη θέση του παρατηρητή σε σχέση με το παράθυρο, με το άνοιγμα. Η τρίτη δημοσίευση θα γίνει στο συνέδριο Energy Forum το Δεκέμβριο στην Ιταλία και θα έχει ως τίτλο Dynamic Building Envelope System, a Control Strategy for Enhancing Daylighting Quality and Reducing Energy Consumption. Πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα το οποίο αποτελείται σε ένα κομμάτι από ένα κινούμενο ανακλαστικό ράφι και συνδυάζει στατικές και δυναμικές περσίδες στο κάτω μέρος του ανοίγματος. Μελετήθηκε ως προς την απόδοσή του στο ενεργειακό ισοζύγιο και παρατηρήθηκε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει μέχρι και 150% για ηλεκτρικό φωτισμό στο πίσω μέρος του χώρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται δημοσίευση που θα γίνει στο συνέδριο Climate 2013. Θα έχει τίτλο Counterbalancing Daylighting Glare and Hue Out, The Role of an External Shading System Control Strategy, και το οποίο θα αφορά μια στρατηγική ελέγχου και την βελτιστοποίηση αυτής της στρατηγικής ελέγχου αυτόματων πεσίδων, ώστε να συνδυάζονται διαφορετικά κριτήρια όπως η θάμνωση, η οπτική επαφή και τα επίπεδα φωτισμού. Ταυτόχρονα γίνεται βιβλιογραφική κριτική ανασκόπηση αυτών των δυναμικών συστημάτων, προκειμένου να δημοσιευτεί και θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα πλεονεκτήματά τους και στην απόδοσή τους σε σύγκριση με στατικά συστήματα. Το επόμενο και τελευταίο κομμάτι της έρευνας θα εστιάσει κυρίως στα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δύο προηγούμενες φάσεις και έχουν σχέση με την απόδοση των δυναμικών αυτών συστημάτων και το συνδυασμό τους με αυτές τις προσώψεις. Ευχαριστώ.